Μετά τι διακοπέ του Πάσχα στι 3 Μαου, οι μαθητέ και οι μαθήτριε θα εισέρχονται στα σχολεία χωρί self-test, αλλά θα διατηρηθεί το μέτρο τη συστηματική χρήση μάσκα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδεία, οι εκπαιδευτικέ μα μονάδε θα ανοίξουν μετά τι διακοπέ του Πάσχα με νέο πρωτόκολλο, σύμφωνα με τη διεθνή τάση αποκλιμάκωση των μέτρων κατά τη COVID-19 κατόπιν εισήγηση τη Επιτροπή των Ειδικών. Ειδικότερα, διατηρείται υποχρεωτική χρήση προστατευτική μάσκα σε εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώ και η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικό αερισμό χώρων, ο σχολαστικό καθαρισμό επιφανειών και εξοπλισμού και τα ξεχωριστά διαλύματα των μαθητών. Δεν θα διενεργούνται τακτικοί αυτοδιογνωστικοί έλεγχοι για προσέλευση στη σχολική μονάδα από μαθητέ και εμβολιασμένου εκπαιδευτικού. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη θα διενεργούν προληπτικά ένα rapid test την εβδομάδα με δική του δαπάνη έω και 48 ώρε πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη, ειδικά για την προσέλευση την ερχόμενη εβδομάδα, το πρώτο τεστ θα διενεργείται έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τετάρτη 4η 4 Μαΐου. Σε περίπτωση στενή επαφή με κρούσμα εντό σχολικού πλαισίου, οι εμβολιασμένοι και μη μαθητέ και εκπαιδευτικοί διενεργούν δύο self-test δωρεάν, τα οποία θα διατίθενται από τα σχολεία και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλή αναπνευστική προστασία ή διπλή μάσκα για 10 ημέρε. Σε περίπτωση στενή επαφή με κρούσμα εκτό σχολικού πλαισίου, οι εμβολιασμένοι μαθητέ επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν self-test την πέμπτη ημέρα με δική του δαπάνη και χρησιμοποιούν Υπάρχουν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.